Μέσα σε έντονο κλίμα ψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους μόνο της παράταξης καλοκαιρινού η αύξηση τελών στις λαϊκές αγορές που πυροδότησε την ένταση μεταξύ παραγωγών αλλά και εμπόρων λαϊκών αγορών που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση για αύξηση από 1 ευρώ σε 1,5 αναμέτρο πάγκου είναι επιβεβλημένη, σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, διευκρινίζοντας ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να υπάρξει εκ νέου σχεδιασμός, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργούν ακόμη καλύτερα οι λαϊκές αγορές. Δεν έχουμε επουδενή σκοπό, ούτε να πούμε εμπόδιο. Αντίθετα, θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να εξορθολογήσουμε και θέλουμε να αναπτύξουμε και αυτό το ανοιχτό εμπόριο που γίνεται στις λαϊκές αγορές. Δεν είναι μεγάλη αύξηση, είναι τα χρονοδιαγράμματα που σφίγγουν και να σταθούμε στο πώς η ανταποδοτικότητα αυτή θα υπάρχει. Από την πλευρά τους, παραγωγοί και έμποροι, ωστόσο, είπαν ότι η αύξηση 50% δεν είναι μικρή, εν μέσω ακρίβειας, ζητώντας χρόνο και διαβούλευση. Και αυτά τα 500-600 κύρια κλιμανάκια που σας φαίνονται πολύ λίγα, δεν είναι λίγα. Έχουν δοθεί μάχες για το τέλος επιδιδεύματος στη φορολογία. Να τα πάρει μία αναβολή. Θα κάτσουμε να το συζητήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Δεν είμαστε αρνητικοί στα πάντα, γνωρίζει πολύ καλά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Χερέτης. Ο λόγος που δεν έγινε διαβούλευση μαζί του ήταν ακριβώς ο λόγος της ασφυξίας του χρόνου. Ωστόσο, η αύξηση, κύριε Πρόεδρε, που προτείνει η Δημοτική Αρχή είναι το ελάχιστο, το ελάχιστο. Τόσο η παράταξη Καραμαλάκη, όσο και οι παρατάξεις της Μαρίας Καναβάκη και η Λαϊκή Συσπήρωση καταψήφισαν την αύξηση, που όμως με τις ψήφους της συμπολίτευσης πλέον οι τιμές διαμορφώνονται στο 1,5 ευρώ για κάθε μέτρο πάγκου στο Δήμο Ηρακλείου. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δυσβάστακτο μια αύξηση 50%. Γι' αυτό το λόγο και η παράταξή μας θα την καταψηφίσει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το θέμα και να γίνει μια συζήτηση με τους φορείς, με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών και να ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν θα καταψηφίσουμε οποιαδήποτε αύξηση. Τα τέλη θα πρέπει να μείνουν εκεί που είναι.